Πάνω από 8.000 είναι οι αιτήσεις για την κάρτα σύντησης στη Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά που διανύουμε. Αριθμός διπλάσιος σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με τον πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτρη Κοβέο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια εξαιρετική εικόνα σε ό,τι αφορά την έκδοση ενός μεγάλου αριθμού καρτών σύντησης για την δωρεάν σύντηση των φοιτητών μας. Να σας εξηγήσω ότι το σύστημα σύντησης σε όλες τις πανεπιστημιακές λέσχες της Ελλάδος απαιτεί μία αίτηση από κάθε φοιτητή που θα επιθυμεί την δωρεάν σύντηση και στη συνέχεια κάποια δικαιολογητικά, κυρίως οικονομικής φύσεως, ώστε να εκδοθεί η κάρτα σύντησης. Συγκεκριμένα, η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά βρίσκεται το Πανεπιστήμιο με 8.000 αιτήσεις για την κάρτα σύντησης. Τη στιγμή που πέρσι, με τις παρατάσεις που είχε πάρει η διαδικασία, μέχρι τον Απρίλιο είχαν φτάσει τις 4.000. Φέτος, με πολύ μεγάλη προσπάθεια και συνεργασία με τους φοιτητές μας, έχουμε δημιουργήσει ένα ρεκόρ έκδοσης καρτών σύντησης. Αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερες από 7.500 κάρτες σύντησης, όταν την ίδια χρονική στιγμή πέρυσι είχαμε 2.500 κάρτες σύντησης. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό εξασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο την δωρεάν σύντηση των φοιτητών μας, γιατί αντίστοιχο είναι και το ποσό χρηματοδότησης που παίρνουμε από την πολιτεία για τη σύντηση των φοιτητών μας. Έτσι, αν έχουμε 2.000 κάρτες σύντησης, παίρνουμε αντίστοιχα 2.000, σας λέω, τέλος πάντων μονάδες, ενώ αν έχουμε 7.500 κάρτες σύντησης παίρνουμε από την πολιτεία αντίστοιχο ποσό. Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη κάρτα σύντησης μερίδα φοιτητών είχε προχωρήσει σε κινητοποιήσεις ώστε να μην τεθεί σε ισχύ.